Καλησπέρα, θα κάνουμε μια άσκηση στα στοιχεία μηχανών. Είναι η πρώτη φορά που πέφτει τέτοια άσκηση, είναι το θέμα του 2023, που μας ζητάει και την πίεση σύνθλιψης SL. Αυτό να το έχουμε λίγο στο νου μας, γιατί μπορεί να πέσει οποιαδήποτε άσκηση που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, δηλαδή ο τύπος της. Καλό να γνωρίζουμε όλους τους τύπους για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα θέματα των Πανελληνίων. Πάμε να δούμε λίγο τι μας ζητάει τώρα εδώ πέρα. Μας ζητάει να βρούμε τη διάμετρο D του ύλου όταν καταπονείται σε διάτμιση με φορτίο Q ίσον 1884 Newton. Και την πίεση σύνθλιψη για το ίδιο φορτίο Q. Γράφουμε λοιπόν ότι τάφ επιτρεπόμενο είναι ίσον με Q επί π τετράγωνο τέταρτα επί χ επί νη επί ζ. Αυτό είναι το φορτίο, είναι ο τύπος της διάτμισης, έτσι. Άρα έχουμε 600 ντάνιουτον ανά τετραγωνικό εκατοστό κάνουμε την κατάσταση. Το Q είναι 1884 ντάνιουτον προς 3,14 τέταρτα τετράγωνο επί χ που είναι 1, είναι ο αριθμός των τομών. Όταν έχουμε αρμοκαλύπτρα έχουμε 2, όταν έχουμε απλή επικάλυψη είναι 1. Ο αριθμός των σειρών είναι ίσον 1 και ο αριθμός των ύλων είναι ίσον 1. Συνεπάγεται. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται μια απλοποίηση. Πάντα γίνεται απλοποίηση. Στις περισσότερες φορές είναι καλό να κοιτάμε, να προσέχουμε που γίνεται απλοποίηση για να μην κάνουμε πράξεις. Το 1884 με το 3,14 μας κάνει 600. Άρα λοιπόν έχουμε 600 ντανιούτον ανά τετραγωνικό εκατοστό ίσον με 600 ντανιούτον διά δε τετράγωνο τέταρτα. Κάνουμε το συνήθιστο κλάσμα απλό και γίνεται 600 ντανιούτον ανά τετραγωνικό εκατοστό ίσον με 4 επί 600 ντανιούτον. Ωραία. Προς δε τετράγωνο. Το 600 ντανιούτον με το 600 ντανιούτον φεύγει. Αν κάνουμε χιαστή, τι θα μας βγει? Θα μας βγει ότι δε τετράγωνο προς σεντιμέτρη τετράγωνο ίσον με 4. Συνεπάγεται δε τετράγωνο ίσον με 4 σεντιμέτρη τετράγωνο, άρα d ίσον 2 σεντιμέτρα. Ωραία. Βρήκαμε λοιπόν πόσο είναι η διάμετρος του ύλου d. Πάμε τώρα να βρούμε την πίεση σύνθλιψης. Μάλλον πριν πούμε για την πίεση σύνθλιψης, πούμε το εξής, ότι η διάμετρος d αυτή είναι η ελάχιστη διάμετρος που μπορεί να έχουμε έτσι ώστε να ισχύει το παραπάνω. Γιατί όπως γνωρίζουμε το ταφ πρέπει να είναι μικρότερο από το ταφ επιτρεπόμενο. Άρα λοιπόν από την ανισότητα βγαίνει ότι το d πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσον του 2. Για οτιδήποτε λοιπόν d μεγαλύτερο ίσον του 2, μπορούμε να πούμε ότι ο ύλος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με αυτή τη διάτμιση. Άρα δηλαδή και 2 και 3 και 4 να είχαμε, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να βρούμε τώρα την πίεση σύνθλιψης. Η πίεση σύνθλιψης μας δίνεται από τον τύπο SL ίσον με Q προς S που είναι το πάχος του ελάσματος επί D που είναι η διάμετρος του υλού επί Z που είναι ο αριθμός των υλών. Συνεπάγεται λοιπόν SL ίσον με 1884 ντανιούτον προς το S είναι 0,5 σεντιμέτρ επί D που είναι 2 σεντιμέτρ επί ο αριθμός των υλών 1. Αυτό μας κάνει 0,5 επί 2 μας κάνει 1 σεντιμέτρο τετράγωνο, άρα μας μένει ότι το SL είναι στο 1884 ντανιούτον ανά σεντιμέτρο τετράγωνο. Βρήκαμε λοιπόν και το SL. Αυτή ήταν η άσκηση που έπεσε το 2023. Έπεσε στις επαναλυτικές στα στοιχεία μηχανών. Ό,τι άλλο θέλετε και μπορούμε να βοηθήσουμε, μην διστάσετε, γράψτε μας από κάτω που θέλετε να κάνουμε κάποια άσκηση, κάποια που δεν έχετε καταλάβει, σε κάποιο άλλο μάθημα. Μείνετε μαζί μας στο τεχνικεεκπαίδευση.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Υπάρχουν πολλές λιμένες ασκήσεις για τα περισσότερα μαθήματα των Πανελληνίων στον τομέα της μηχανολογίας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.